Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ στη μεταξύ του συνεργασία, όπω προέκυψε από την τριμερή συνοδοκορυφή τη Θεσσαλονίκη. Στο επίκεντρο των συζητήσεων που είχαν ο Έλληνα Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ο πρόεδρο τη Κυπριακή Δημοκρατία Νίκο Αναστασιάδη και ο Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμι Νετανιάχου, ήταν ο σχεδιασμό για τον αγωγό φυσικού αερίου East Med. Θα, θα δημιουργήσει μια νέα προοπτική συνεργασία, οικονομική συνεργασία και συνανάπτυξη στην Νότια Ανατολική Μεσόγειο του αγωγού EastMed. Η ιδέα του αγωγού EastMed είναι μια επανάσταση. Εξετάσαμε προκαταρκτικά το θέμα. Δείχνει ελπιδοφόρο. Θα το εξετάσουμε περισσότερο. Θα συνδέει τι τρει χώρε μα και την Ιταλία. Είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι. Επιβάλλουμε να εργαστούμε συλλογικά, ιδιαίτερα μέσω του πολιτικού, και διπλωματικού συντανισμού των δράσεων μας. Έμφαση δόθηκε και στη συνεργασία στο επίπεδο των νέων ιδεών της καινοτομίας και του επιχειρήν. Η υπογραφή της συμφωνίας για τον αγωγό φυσικού αερίου EastMed προγραμματίζεται για το τέλος του χρόνου στην Κύπρο. Εκτός από την Ελλάδα, το Ισραήλ και την Κύπρο θα περιληφθεί και η Ιταλία. Κάτι που θα παίξει αποφασιστικό ρόλο στην επενδυτική οριμότητα του έργου, όπως εκτιμούν οι Υπουργοί Ενέργειας των Τριών Χωρών. Άκη τάξη για το Euronews. Με τον κύριο Κωνσταντίνο Παπαλουκά. Είναι ειδικό σε θέματα ενεργειακή πολιτική. Έχει διατελέσει και επιστημονικό συνεργάτη τη δεξαμενή Σκέψη του Πανεπιστημίου του Χάρβαρτ, ενώ έχει υπηρετήσει και στην Επιτροπή Ενέργεια και Εμπορίου του Αμερικανικού Κογκρέσου. Κύριε Παπαλουκά, καλό μεσημέρι. Καλώ ορίσατε. Καλό μεσημέρι, Νικήτα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ξεκινάμε με όλο αυτό τον πόλεμο των αγωγών και όλε αυτέ τι εξελίξει που προκύπτουν γύρω από mm. αυτό το θέμα. Τι έχει, έχουμε ενώπιον μα. Υπάρχουν εξελίξει και στι δύο πλευρέ του, του, Ατλαντικού. Πρώτον, ε, ε, μετά από 8,5 χρόνια η, που ήταν η αρχική αίτηση για τον αγωγό Keystone XL, ο πρόεδρος Τραμπ με εκτελεστικό διάταγμα αποφάσισε να ακυρώσει την απόφαση του πρώην πρόεδρου κ. Ομπάμα και να ξαναζωντανέψει τον αγωγό, αυτόν που θα φέρει βασικά πετρέλαιο από τον Καναδά μέχρι τα δηληστήρια του Τέξας. Ο κύριος Ομπάμα είχε αποφασίσει να απορρίψει τον αγωγό μετά την τη σύνοδο του Παρισίου για την κλιματική αλλαγή, για να δώσει μια όθηση στην ηγεμονία της Αμερικής, ο, ο κύριος Τραμπ, υιοθετώντα το παραδοσιακό επιχείρημα των ε, αποφάσισε να το ξαναζωντανέψει για να δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Αυτό από Αμερική μεριάς. Ε, α, από την, α, Στη δική μας περιοχή ε, πρόσφατα έχει α, παρουσιαστεί η, η μελέτη βιωσιμότητας του αγωγού EastMed Ο οποίος στοχεύει να φέρει το φυσικό αέριο του Ισραήλ και της Κύπρου Μέσω ε, Κρήτης, Πελοποννήσου ε, και μέσω της Αδριατικής μετά ε, στην Ιταλία Και λέει αυτή η μελέτη τι? Αυτή η μελέτη λέει ότι... Ε, και ε, ε, η, έχει, έχει μάλιστα, η, ε, σύ, έχουν συνεργαστεί με τον ο, οργανισμό το IHS που είναι ένας ανεξάρτητος παρατηρήτης για να αποδείξει ότι ε, ο αγωγός αυτός είναι εμπορικά βιώσιμος και τεχνικά, τε, τεχνικός υλοποιήσιμος. Ε, ποια είναι η σημασία αυτού του αγωγού για τους τηλεθεατές μας ε, 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 και τις μελέτες του είναι ότι ε, ε, οι εταιρείε που έχουν βρει το φυσικό αέριο, ψάχνουν τρόπους ε, να ε, καθοδηγήσουν το φυσικό αέριο τους στις αγορές. Ε, και πρέπει αυτοί οι νέοι οδοί που, που προτείνονται να είναι ε, ανταγωνίσιμες. Ε, σε, σύμφωνα με τις υπόλοιπες ε, 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 επιλογές που υπάρχουν στο τραπέζι ε, Αυτό φυσικά ε, Σίγουρα θα δουν και τις τιμές, θα δουν mm -hmm. το κόστος Θα δουν και όλο αυτό Αλλά οι ενδείξεις είναι ότι αυτός ο αγωγός Είναι εκεί και θα είναι βιώσιμος ε, έτσι λένε η, η, η μελέτη που έχει κάνει η Edison α, και έχει παρουσιαστεί, έχει παρουσιαστεί στις Βρυξέλλες ενώπιον του Διευθυντή Ενέργειας της Ευρωπαϊκής ένωσης και των α, Διευθυντών Ενέργειας των χωρών που εμπλέκονται σε αυτό το έργο και προετοιμάζεται μια συνάντηση α, περί τα τέλη Μαΐου στο Τελαβίβ. Στο οποίο θα υπάρχει εκπροσώπηση σε υπουργικό επίπεδο από όλε τι χώρε που εμπλέκονται, δηλαδή το Ισραήλ, την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ιταλία. Και αυτό είναι το νέο βασικά. Ναι, ναι. Ε, ξε, και στην παρουσία του Επιτρόπου Ενέργεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Η Γκάσπρομ σε όλο αυτό που γίνεται ενώπιον μα, τι ρόλο έχει να διαδραματίσει. Εδώ είναι που τάραξαν τα νερά. Γιατί όταν βγαίνει ο αγωγό, ο East Med Pipeline και ρίχνει το κόστο του στα 6 δισεκατομμύρια, μετά από λίγε μέρε έρχεται και ο αγωγό, ο TAP, ο Trans Adriatic Pipeline. Αυτό ο αγωγό είναι η συνέχεια του TANAP. Ο ΤΑΝΑΠ φέρνει φυσικό αέριο από την Κασπία, από το ΣΑΚΤΕΝΗΣ 2, ε, και το παραδίδει ε, στα σύνορα, τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Από εκεί ο αγωγό ΤΑΠ αναλαμβάνει να διασχίσει όλη την ε, επικράτεια την ελληνική, μετά την Αλβανία. Μετά την Αδριατική και να, για να καταλήξει στην Ιταλία και πάλι. Μάλιστα. Ε, βλέπετε ότι με το που ε, βγήκε ότι το κόστο είναι κάπου στα 6 δισεκατομμύρια, έχει κατεβάσει και αυτό ο αγωγό το κόστο από τα 6 στα 4,5. Είναι αυτά τα παιχνίδια που παίζουν ανάλογα με το τι κινήσει κάνουν οι άλλοι κορονοσύ και πώ ακολουθούν όλοι οι υπόλοιποι. Ακριβώ και ναι. εδώ είναι που η Γκάσπρομ έχει ταράξει τα νερά γιατί έχει κάνει πρόταση, α, έχει εκφράσει το ενδιαφέρον τη από τα χείλη του Deputy CEO, του, του, του υποδιευθυντή τη Γκάσπρομ, λέγοντας ότι θα, θα μελετάει τη συμμετοχή της στον αγωγό των τον Ποσειδώνα ή των ΤΑΠ. Αυτό γιατί είναι σημαντικό. Γιατί ο συγκεκριμένο αγωγό ήταν η ναυαρχίδα της, της εξωτερική πολιτική της Αμερικής η οποία ήθελε να βοηθήσει την Ευρώπη να απεξαρτοποιηθεί από το ρωσικό μονοπόλιο στο φυσικό αέριο. Ε, Έχοντα προτείνει βασικά ω δελεάρι Γκάσπρομ από τα 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα να βοηθήσει στην να, 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 ας πούμε, να, να λειτουργήσει ω καταλήτη και να πάνε κατευθείαν στη δεύτερη φάση, δηλαδή στα 20 δισεκατομμύρια κυβικά ε, μέτρα, ε, έρχεται βασικά να πει ότι το, και αυτό ο αγό θα κουβαλάει ρωσικό φυσικό αέριο. Μάλιστα. Ε, αυτό ε, 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 ήμασταν στο, στο ήμουν ως ο μιλητής καλεσμένος στο New York Times Conference στην Αθήνα ε, και ο πρέσβης ε, της Αμερικής εκεί ο, ο κύριος Τζεφ Πάετ είχε αναφέρει ότι στηρίζει ε, κάθε προσπάθεια ώστε να απεξαρτοποιηθεί η Ευρώπη ε, από το ρωσικό φυσικό αέριο. Και αυτός ο αγώγος ήταν, όπως λέω, ε, η κορυφή ας πούμε, αυτής της πολιτικής. Όλα αυτά σε συνάρτηση με αυτό που περιμένουμε εδώ στην Κύπρο για τον τρίτο γύρο αδειοδότησης. Mm -hmm. Πώς μας επηρεάζουν δηλαδή, και πώς, εμείς τι, πώς πρέπει να κινηθούμε και τι ρόλο πρέπει να παίξουμε σε όλο αυτό. Κοιτάξτε, ε, για, για όλους αυτούς τους αγωγούς πρέπει να, να παρακολουθούμε με μεγάλη προσοχή ε, το τι συμβαίνει σε όλη την επικράτεια. Σίγουρα. Ε, για παράδειγμα, ακόμη και στην Ιταλία ε, υπάρχει ένα μεγάλο θέμα μετά το δημοψήφισμα ε, γιατί ισχυροποιήθηκαν οι τοπικές κυβερνήσεις και τα κόμματα του Μπέπε Γκρίλο και το Τσίνκο Εστέλε, το οποίο στηρίζει α, την επαναχάραξη της διαδρομής α, και τα λοιπά. Αυτό ανεβάζει το κόστος. Εμείς τώρα με τον τρίτο γύρο, ε, ε, όπως ε, ξέρουν ε, οι τηλεθεατές μας, ε, υπάρχουν τρία τεμάχια τα οποία συζητάμε τώρα με τις εταιρείες. Το οικόπεδο ε, 10, το οποίο έχει πάει στην Exxon και στην Qatar α, Gas. Το οικόπεδο 6, το οποίο είναι μια κοινοπραξία της Eni και της 50-50. Και το 8, ε, το οποίο το έχει πάρει Α, η Έννη. Η, η συνεργασία της έξω με την Κατάρ λέει πάρα πάρα πολλά, ε, γιατί ουσιαστικά ζωντανεύει το σενάριο... Ε, αν, αν πετύχουμε κάποιο πολύ καλό στόχο, ζωντανεύει το σενάριο της, του, ενός κυπριακού α, τερματικού φυσικού αερίου. Όταν λέμε, να πετύχουμε ένα πολύ καλό στόχο σε σχέση με όλα αυτά που θα γίνουν. Ναι. Με τις ε... επόμενες γεωτρήσεις, ναι. Ε, ακριβώς. Ναι. Ε, Απ' την άλλη έχουμε την ε, Total, η οποία είχε εγκαταλείψει οικειοθελώς το 10 και το μετάνιωσε, όπως φαίνεται. Ε, ναι, από ό,τι φαίνεται, ναι. ναι. Και ε, η οποία θέλει και προσπαθεί τώρα να κάνει το, το comeback. Και γι' αυτό υπάρχει η υγειώτρισή τη ε, τον α, Μάιο, αρχές καλοκαιριού, και όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα εκεί. Ε, και από εκεί και από το τεμάχιο 2 τη Ελλάδα στο Ιόνιο, που είναι μαζί με τα ΕΛΠΕ και την Έντισον, η ΤΕΟΤΑΛ η... θα προσπαθήσει να κάνει την επιστροφή. Τέλο, η Έννη είναι αυτή που έχει την σοφία τη περιοχή, είναι αυτή που έχει βρει το ΖΟΡ, το τιτάνιο κοίτασμα στην Αίγυπτο, έχει, άλλους... έχει τρυπήσει πέντε φορέ ήδη και έχει άλλα τρία τεμάχια στην Αίγυπτο. Το ότι και η ε, και η, Ροζνεφτ, η Ρωσική έχει μπει με ένα μερίδιο 30% στο ΖΟΡ και με οψιόν αγοράς ε, ένα ακόμη 5% είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Exxon Mobil και η Ροζνεφτ έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν. Τώρα υπάρχει μια αναθέρμανση των σχέσεων ε, Ρωσίας και Αμερικής. Ο, ο, ο νέο υπουργό εξωτερικών είναι ο κύριο Τίλερσον, που ήταν ο, ο διευθυντή τη ExxonMobil, όπω ξέρετε. Οπότε ε, προμηνύονται πολλά στην περιοχή. Άρα θα μας. είναι κατηγιστικέ οι, οι εξελίξει ε, στα ενεργειακά mm -hmm. και οι πολίτε, ξέρετε τι διαρωτούνται, κύριε Παπαλούκα. Πότε οι Κύπροι θα αποφεληθούν όλο αυτό για το οποίο συζητάμε εδώ και δεκαετίε, κάναμε κάποια βήματα. Έτσι. Τι είναι οι επόμενε μέρε που έρχονται, Είναι Η χρόνια, δεν ξέρω τι. Είναι ναι. εύλογη απορία ε, και. Α κάνουμε μία αναφορά πρώτα με, με τι παγκόσμιε τιμέ στο πετρέλαιο, οι οποίε έχουν πέσει. Ε, αυτό έχει οδηγήσει και τι τιμέ του φυσικού αερίου να πέσουν. Λόγω των ε, συμβολέων που είναι διασυνδεδεμένα. Ε, Άρα πέφτουν οι τιμέ του πετρελαίου διεθνώ, πέφτουν και οι τιμέ του φυσικού αερίου διεθνώς. Και υπάρχει ναι. και ένα μεγάλη αύξηση, ένα γκλατ που λένε, στην αγορά, τον, τη σημειακή αγορά ε, υγροποιημένου φυσικού αερίου. Η Κύπρος θα μπορούσε να, να προχωρήσει στη λύση που έχουν προχωρήσει και άλλε γειτονικέ χώρε όπω η Αίγυπτος και η Ιορδανία και τώρα και η, Βόρεια Ελλάδα με, την, με πλωτέ εξέδρε τη FSRU που ονομάζονται για εισαγωγή φυσικού αέριου. Βλέπετε τώρα υπάρχει ολόκληρο ο, ο διάλογο στη Βουλή για τι διατιμήσει τη ΑΕΚ. Και βλέπετε ότι το τσιμεντοποιείο είναι αυτό που α, παραπονιέται για τα πολύ αυξημένα α, για τι νέε διατιμήσει για τα κόστη. Ε, εάν θα μπορούσαμε να εφέρουμε κατευθείαν υγροποιημένο φυσικό αέριο, ε, θα μπορούσαμε να κάνουμε και την οικονομία μα πιο ανταγωνιστική και να βοηθήσουμε. Αλλά αυτή είναι μια λύση. Και να βοηθήσουμε ακόμη και, τα, και την πράσινη ενέργεια, γιατί το, η, η, ηλεκτροπαραγωγή από φυσικό αέριο και, τα, α, και οι πηγές ενέργειας που είναι διακοπτόμενες ε, λειτουργούν συμπληρωματικά. Ελάτε στο Αφροδίτη. Όπω είναι το Αφροδίτη και με τα δεδομένα που έχουμε ενώπιον μα, mm -hmm. με τη γεώτρηση που έχει γίνει. Τι αναμένουμε τώρα. Η Αφροδίτη, ε, εγώ πάντα λέω ότι η Αφροδίτη ήταν ε, το αναγκαίο όχημα. Ήταν δηλαδή το, 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 το πλοιάριό μας που έπρεπε να διανύσουμε αυτή την απόσταση για να να ψαχουλέψουμε, να αποκτήσουμε τις σχέσεις που έπρεπε με τις κυβερνήσεις στην περιοχή, ακόμα και με τις ε, κυβερνήσεις, για παράδειγμα, στην Αμερική κλπ. Μας έβαλε στο χάρτη. Α, δεν πρέπει, νομίζω έχουμε αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο για το πώς θα χρησιμοποιήσουμε... Την, ε, την Αφροδίτη ε, πρέπει, το, πρέπει να, να αποκτήσουμε μια πιο σφαιρική εικόνα και να δούμε τις ε, ανακαλύψεις που επίκυνται. Αυτές είναι που θα αλλάξουν ε, τα πράγματα θα ξεφύγουμε κάπως από την ε, θα την έλεγα αγωγοποίηση του Κυπριακού και θα μπορέσουμε να δούμε ε, πιο ελεύθερα τις, τις επιλογές που μας δίνονται. Ξέρετε Νικήτα, ε, όταν με ρωτούσαν στην Αμερική ε, για το ρόλο της Κύπρου εγώ έλεγα πάντα ότι η Ανατολική Μεσόγειος είναι σαν μια καμάρα, μια ψίδα. Μάλιστα. Και η Κύπρος είναι μια, η κλειδόπετρα. Παρόλο που είναι μικρή σε μέγεθος, βρίσκεται στο κέντρο και κλειδώνει όλες τις πέτρες. Αν πέσει αυτή η, η, η πέτρα, θα πέσει και η καμάρα. Ε, και δίνει μάλιστα και δέχεται και το λιγότερο βάρος. Ως μέλος κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ε, έχει την ε, οικονομική, την, ε, την ε, ρυθμιστική και σε θέματα ασφάλειας ε, σταθερότητα, νομίζω ότι ε, ε, είναι ακριβώς αυτό που χρειάζονται όλοι οι παίχτες και πρέπει να σταματήσει, και είναι αυτό που, που λέω, ότι πρέπει να σταματήσουμε την τακτική της αλάνας. Δηλαδή, όλοι, όλες οι χώρες της περιοχής θέλουν να γίνουν ο ενεργειακός κόμβος. Πρέπει να αποκτήσουμε πάλι μια σφαιρική εικόνα και να πούμε, κάθε χώρα πρέπει να αναλάβει το ρόλο τη. Δεν γίνεται να λένε όλε οι χώρε ότι θα γίνουν ενεργειακό κόμπο. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα. Ο, ο ρόλος ρόλο ο δικό μα πώς είναι. Ακριβώ. Μόλι αυτό έχω πει ότι λόγω τη παρουσία μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη σταθερότητα που απολαμβάνουμε, εμεί θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε ε, συμπληρωματικά. Δεν θα είμαστε μόνο παραγωγό ή διακομιστρία χώρα. Θα μπορέσουμε να είμαστε. Ε, να, να λειτουργήσουμε συμπληρωματικά με τι άλλε χώρε. Δεν πρέπει δηλαδή να ε, εθνικοποιούμε του ενεργειακού κόμβου. Πρέπει να δούμε την περιοχή ω ένα. Και, αυτό λέω ότι Και να υλιάζεται... λειτουργήσουμε βάσει αυτού του σχεδίου. Έτσι. Αυτό που είχατε γράψει στο newsletter του Χάρβαρτ. Γιατί η Τουρκία δεν μπορεί να λειτουργήσει ω ενεργειακό κόμβο, μάλλον οι ενεργειακέ ψευδεστήσει του Ερτογάν ήταν. Ακριβώ. Δυστυχώ ή ευτυχώ, για κάποιου επιβεβαιώνομαι. Ε... Καταρχήν για του τηλεοθεατέ μα που δεν ξέρουν τι είναι ένας ενεργειακός κόμβος. ένα ενεργειακό κόμβο. Ένα ενεργειακό κόμβο αποτελεί μια πλατφόρμα φυσικών ή χρηματοπιστωτικών συναλλαγών με σκοπή τη διαευκόλυνση τη εμπορία φυσικού αερίου. Ε, προϋπόθεση είναι η ύπαρξη πραγματικού ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων φυσικού αερίου, η οποία να μετουσιώνεται σε ενιαία ε, προυποθεση ειναι η υπαρξη πραγματικου ανταγωνισμου μεταξυ των επιχειρησεων φυσικου αεριου η οποια να μετουσιωνεται σε ενιαια τιμη και να καθορίζεται σύμφωνα με του όρου τη προσφορά και τη ζήτηση. Στην Τουρκία. Υπάρχει η κρατική εταιρεία Ιμποτάς, που είναι ε, ο, ο βραχίωνας της, της ε, κυβέρνησης, ε, η οποία μονοπολεί όλη την αλυσίδα του φυσικού αέριου. Ε, εάν δεν υπάρχει... και Υπάρχουν και άλλα ευνιοκρατία, λήψη ανταγωνισμού, διαφθορά, στοχευμένες επιδοτήσεις ε, και ο καταχρηστικός μηχανισμός του, του νεοοθωμανικού κράτους του Ερντογάν, όπως το λέει ο Ασίμογλου. Ε, το γεγονό ότι μετά το πραξικόπημα των 15 Ιουλίου έχουν απομακρυνθεί από το Υπουργείο Ενέργεια τη Τουρκία 300 άτομα και 25 άτομα από το ρυθμιστή ενέργεια. Δηλαδή, πώ μπορεί κάποιο ο οποίο είναι υπεύθυνο να ρυθμίζει τι ταρίφες ε, τι διατιμήσει στο φυσικό αέριο και στον ηλεκτρισμό να αποτελεί κίνδυνο για το καθεστώ του Ερντογάν. Οπότε φαίνεται ότι. Αυτό είναι το ένα. Και τέλο είναι ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί που λένε ότι η Τουρκία θα αποτελέσει ε, το αντιστάθμισμα στο ρωσικό μονοπόλιο. Αφού η συμβιωτική ε, σχέση που έχουν αναπτύξει οι Μποτά με την κρατική εταιρεία Gazprom λέει ακριβώ ότι αντί να βοηθήσουμε την Ευρώπη να απεξαρτοποιηθεί από το φυσικό αέριο, το, από το μονοπόλιο τη Ρωσία. Θα αμβλύνουμε στο τέλος την εξάρτηση σε χώρες που χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο ως διαπραγματευτικό όπλο. Βλέπετε ότι εδώ με την πρώτη ευκαιρία ε, ο, ο, η, η τουρκική κυβέρνηση απείλησε να ανοίξει τους αγωγούς των, των προσφύγων. Είναι, θα, θα είναι διστάσει... αυτό που ζούμε και οι απειλές είναι καθημερινές. Θα, γιατί διστάσ... εκεί πάμε τώρα. Ε, θα διστάσει να κλείσει τους αγωγούς αύριο. Ευχαριστώ κύριε Παπαλουκά. Να είστε καλά. Καλή, καλή συνέχεια. συνέχεια. Δεν έχει τέλο το κατανάκι των τουρκικών προκλήσεων. Τη σκηδάλη πήρε ο Τούρκο Υπουργό Άμυνα που εξαπέλυσε προσωπική επίθεση στον Πάνο Καμένο ενώ χαρακτήρισε προφοκατόρικε και ανεύθυνε τι δηλώσει του. Να δούμε το θέμα και επιστρέφουμε εδώ με τον Υπουργό Εσωτερικών. Προβοκάτορα χαρακτηρίζει τον Πάνο Καμένο ο Τούρκο Υπουργό Άμυνα. Σε μια προκλητική δήλωση, ο Φικρή Ισικ μιλά για εχθρικότητα τη Ελλάδα απέναντι στην Τουρκία.